Με την Αβενίντα. Ξέραμε πολύ από την αρχή ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια σε αυτό το θεσμό. Η ομάδα μας σε κάθε παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε μια κακή παρένθεση που κάναμε στο παιχνίδι με τη Ρίγα, δείχνει όλο και καλύτερο πρόσωπο και πιο ανταγωνιστικό. Οι παίχτριες, το πάθος που βγάζουμε στο γήπεδο είναι εντυπωσιακό. Δυστυχώς αδικούμε τους εαυτούς μας, γιατί δεν δικαιούμαστε να έχουμε τελειώσει το πρώτο γύρο χωρίς νίκη. Όποιος παρακολουθεί το θεσμό της EuroLeague βλέπει αποτελέσματα ομάδες να χάνουν 30, 40 και 50 πόντους. Εμείς δεν έχουμε δώσει τέτοιο δικαίωμα σε καμία ομάδα στον Όμιλο και έχουμε παίξει με όλες μέσα και έξω. Δυστυχώς, όταν το παιχνίδι πάει στον πόντο, στην τελευταία άμυνα, στην τελευταία επίθεση, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Εκεί είναι θέμα λίγο τύχης, είναι θέμα και εμπειρίας φυσικά. Είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θέλουμε η Αβενίντα να τρέξει. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκαμε 14 πόντους από ευνηδιασμό. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχτήκαμε μόλις 2 πόντους από αυτό το πράγμα. Άρα η ομάδα μπήκε μέσα στο γήπεδο πάρα πολύ εστιασμένη, γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει και το έκανε. Η Αβενίντα στο σημερινό παιχνίδι σούταρε εξαιρετικά καλά για αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Είμαι λυπημένος για την ήττα. Είμαι περήφανος και ικανοποιημένος για την προσπάθεια που έκαναν τα κορίτσια. Και αυτό το αποτέλεσμα, μάλλον αυτή η εμφάνιση, όχι το αποτέλεσμα, αυτή η εμφάνιση θα μας μείνει στο μυαλό και θα μας δώσει περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε. Φυσικά έχουμε στην ομάδα μας και την Ιβάνα Τιντίκβιτς, μια παίχτρια που ήταν μόλις 2 μέρες στην Ελλάδα. Η Ιβάνα έχει την ατυχία στην πρώτη φάση που μπήκε να κάνει ράματα στο χείλος. Θεωρούμε ότι είναι ένα κορμί που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια και φυσικά η ομάδα μας είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική. Και είμαι πεπισμένος ότι η ομάδα μας στο δεύτερο γύρο θα είναι πάρα, πάρα πολύ καλύτερη και πιο ανταγωνιστική από ό,τι έχει δείξει έως τώρα. Κάτι άλλο Να σου πω, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που φέτος έχει ταλαιπωρηθεί και πώς έχει ταλαιπωρηθεί. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει μια λυπή προετοιμασία ενώπιση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που είχαν τα κορίτσια. Στην ουσία είναι κάτι που είχαμε δουλέψει πιο πριν, αλλά λίγο που μας αναγάτωσε. Είχαμε πιάσει έναν αγωνιστικό ρυθμό καλό, ήρθε το παράθυρο πάλι εκεί, λίγο χαθήκαμε, ξαναεπανήλθαμε. Σίγουρα δεν έχουμε ξαναπαίξει αυτό το επίπεδο. Στην αρχή ήμασταν φοβισμένοι, περνώντας οι αγώνες βλέπαμε ότι μπορούμε, παίξαμε κάποια καλά παιχνίδια. Σίγουρα δεν παίζουμε μόνοι μας στο γήπεδο. Σίγουρα θες και λίγο την τύχη με το μέρος σου. Είχαμε σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για εμάς τραυματία την Άννα, τη Σπυρδοπούλου που για μας είναι μια σταθερά στην επίθεση. Είχαμε την κέντρα 2 μέρες με πυρετό, τώρα σήμερα κατάφερε και έκανε λίγο προπόνηση το πρωί και αγωνίστηκε στο παιχνίδι κανονικά, οπότε είναι κάποιες λεπτομέρειες που συνεχώς στην προπόνηση προσπαθούμε μαζί με τις παίχτριες να τις βελτιώσουμε. Θεωρώ ότι σιγά σιγά βελτιωνόμαστε, θα πρέπει να βελτιωνόμαστε ενδεχομένως και λίγο πιο γρήγορα, αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κάνω έως τώρα. Τέλεια. Πάμε. Καλησπέρα και από μένα. Τι να σας πω για το σημερινό παιχνίδι. Μικρόφωνο, τηλέφωνο. Έχω μια θλίψη για το αποτέλεσμα. Έτσι πως ήρθε, ήταν η τελευταία φάση. Ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Αβενίδα είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη, χρόνια στην Ευρωλίγκα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ομάδα μας είναι μια καινούργια ομάδα σε μια νέα διοργάνωση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι, δουλεύουμε σκληρά, είτε είναι ο καλύτερος αντίπαλος, είτε είναι μέτριος. Εμείς κοιτάμε στα ίσια. Το σημερινό παιχνίδι μπορούσαμε να το πάρουμε. Είναι η αλήθεια. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία φάση. Δυστυχώς χάσαμε. Δεν θα μας ρίξει αυτό. Θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι με τη Φενέρ. Και μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτερες. Κάτι ερώτηση. Άννα, τα καλά λόγια του προπονητή της φανικής ομάδας και της παίκτριας για τον Ολυμπιακό, πώς σας κάνουν έτσι να αισθάνεστε λίγο καλύτερα παρά το Ξέρετε ότι με το που ξεκινήσαμε τη διοργάνωση, όλοι άρχισαν να μας υποτιμάνε. Πιστεύαν ότι ο Ολυμπιακός είναι μια αδύναμη ομάδα.
τους έχουμε δείξει ότι τους κοιτάμε όλους στα μάτια. Είτε είναι η Κούρς που είναι εκατομμυρίων ομάδα, είτε και εγώ δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Και πόσο μάλλον τα λένε ένας τόσο καταξιωμένος προπονητής και τόσο καλή παίκτρια. Μας δίνει δύναμη και θέλουμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικές γίνεται για τα επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι αποκτούμε εμπειρία. Αυτό χρειαζόμαστε και αυτό φαίνεται. Ότι χάνουμε κάθε φορά τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Και όπως είπε ο coach, δεν υπάρχει παιχνίδι που έχουμε χάσει με 30 πόντους. Γιατί όλοι πιστεύανε ότι θα χάνουμε κάθε παιχνίδι με 30. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερες. Αυτό μας δίνει δύναμη. Ειδικά το σημερινό παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, πάρα. Ευχαριστώ.